Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Ντάρια ή αλλιώς Έθη Καλενίζη και σήμερα θα κάνω ένα βίντεο το οποίο πραγματικά περίμενα από τότε που ξεκίνησα το κανάλι μου και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη εποχή γι' αυτό και είναι ένα anti-haul, δηλαδή αφορά πράγματα τα οποία δεν θα αγοράσω τη χριστουγεννιάτικη περίοδο και φυσικά θα εξηγήσω και τους λόγους που δεν θα τα αγοράσω. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε μπει λίγο πολύ σε ένα χριστουγεννιάτικο mood. Εγώ στόλισα κιόλας, οπότε με το που στολίζεις πραγματικά κατευθείαν νιώθεις τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Αλλά πριν περάσω στο βίντεο, θα ήθελα πραγματικά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ανατροφοδότηση που μου δώσετε στο προηγούμενο βίντεο για τις δουλειές. Γιατί ήταν κάτι πολύ προσωπικό για μένα να το μοιραστώ αυτό και η αλήθεια είναι ότι φοβόμουν και λίγο. Οπότε το γεγονός ότι με στηρίξετε τόσο πολύ μετράει πάρα πολύ για μένα. Και εννοείται πως το γεγονός ότι θα μετακομίσω δεν σημαίνει ότι θα σταματήσω να κάνω βίντεο στα ελληνικά. Αντιθέτως, πριν ξεκινήσω να καταγράφω τις ιδέες μου για αυτό το βίντεο, σας ρώτησα και εσάς στο Instagram τι δεν θα αγοράσετε εσείς φέτος τα Χριστούγεννα και πραγματικά χάρηκα πολύ με τις απαντήσεις. Καταρχάς, το πρώτο σε συχνότητα που μου απαντήσατε είναι ότι δεν θέλετε να αγοράσετε χριστουγεννιάτικες χαρτοπετσέτες, σουβέρ, μπιχλιμπιδάκια, καινούργια στολίδια για το δέντρο και πραγματικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι πάρα πολύ κρίμα να αγοράζουμε κάθε χρόνο καινούργια αναλώσιμα πράγματα τα οποία μόλις περάσει η πρωτοχρονιά τα πετάμε επειδή δεν μας αρέσουν. Επειδή του χρόνου τα Χριστούγεννα θα είναι ένα άλλο χρώμα στη μόδα και πραγματικά υπάρχουν άπειροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να κάνετε το χριστουγεννιάτικό σας τραπέζι να μοιάζει γιορτινό χωρίς να αγοράσετε τίποτα στην πραγματικότητα. Δηλαδή μπορείτε να τυλίξετε τα σουβέρ σας και τις χαρτοπετσέτες σας προσθέτοντας ένα μικρό χριστουγεννιάτικο στολίδι όπως ένα κλαδί από ένα δέντρο ή κάτι που θα βάζετε ακόμα και πάνω στο δέντρο σας και να το διακοσμήσετε με αυτόν τον τρόπο χωρίς να αγοράσετε τίποτα καινούριο. Την επόμενη εβδομάδα θα κάνω ένα πολύ αναλυτικό βίντεο με το πώς μπορείτε να διακοσμήσετε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, πώς να συσκευάσετε τα δώρα σας χωρίς να αγοράσετε επιπλέον συσκευασίες αυτά που ήδη έχετε, καθώς και διάφορες προτάσεις για δώρα. Ωστότε όμως, ας μιλήσουμε για τα στολίδια. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα που κάθε χρόνο είναι ένα άλλο χρώμα στη μόδα. Οπότε παραμερίζουμε τα στολίδια που ήδη έχουμε και παίρνουμε καινούρια. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, είναι πιο χριστουγεννιάτικο το μπλε από το κόκκινο που είχαμε πέρσι. Θα σας δείξω τα δικά μου στολίδια που πραγματικά έχω εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια. Είναι υφασμάτινα. Τα έχω σε μπέζ, λευκό και κόκκινο. Δεν έχουμε πάρει καινούρια στολίδια πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να πάρουμε κάτι πολύ μικρό, να το προσθέσουμε σαν λεπτομέρεια από κάποιο ταξίδι, κάτι τέτοιο. Αλλά πραγματικά βολεύουν απίστευτα, γιατί τα είχαμε πάρει επειδή είχαμε πάντα γατάκι και δεν σπάνε. Είναι απίστευτα. Εντάξει, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να στο ξεχαρβαλώσουν λίγο, να στο διαλύσουν λίγο. Αλλά αυτό είτε το κολλάς, είτε το ξαναφτιάχνεις. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη ζημιά. Και πραγματικά τα λατρεύω. Δηλαδή, άμα εγώ δεν δω αυτά τα στολίδια αυτά τα επόμενα Χριστούγεννα, δεν θα νιώθω το ίδιο. Έχω συνδεθεί μαζί τους συναισθηματικά. Και είναι αυτά που θέλω. Δεν θέλω κάτι άλλο. Γιατί λοιπόν να μην επενδύσουμε σε ένα ωραίο στολίδι και σε ένα καλό δέντρο, το οποίο θα κρατήσουμε για πάρα πολλά χρόνια και να αγοράζουμε κάθε χρόνο αναλώσιμα στολίδια. Και εδώ αρχίζει και μπαίνει το δίλημα του δέντρου. Να πάρω ένα τεχνητό δέντρο ή να πάρω ένα αληθινό δέντρο. Καταρχάς, να πούμε λίγο τα θετικά και τα αρνητικά του καθένα. Άμα πάρετε ένα αληθινό δέντρο, είναι πολύ πιθανό να έχει μεγαλώσει και καλλιεργηθεί στην Ελλάδα. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί ότι μπορεί να προέρχεται από κάποια φάρμα όπου καλλιεργούνται αποκλειστικά έλατα και αντικαθιστούν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το προϋπάρχον οικοσύστημα. Κάτι που προφανώς δεν είναι καθόλου βιώσιμο. Έχει διάρκεια ζωής και κατά τη διάρκεια ζωής συμβάλλει στο οικοσύστημα καθώς μετατρέπει το διοξίδιο του άνθρακα σε οξυγόνο. Οπότε κάνει καλό στο περιβάλλον μας. Επίσης, μπορεί μετά τη διάρκεια ζωής του να γίνει ξύλο για το τζάκι μας. Αλλά η πιο φιλική στο περιβάλλον επιλογή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να αγοράσετε ένα δέντρο το οποίο δεν έχει ξεριζωθεί και κοπεί, αλλά βρίσκεται μέσα σε γλάστρα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αν μένετε σε κάποια ορεινή περιοχή ή αν έχετε κάποιο μικρό κήπο στην πολυκατοικία σας, μπορείτε να τον μεταφυτέψετε μέσα στο κήπο της πολυκατοικίας. Εγώ το έχω κάνει με δικά μου φυτά που είχαν αναπτύξει μεγάλες ρίζες και δεν είχα χώρο πια στο μπαλκόνι μου και είναι πραγματικά μια υπέροχη επιλογή. Γιατί θα έχετε ένα ωραίο έλατο κάτω στην πολυκατοικία σας. Ωστόσο, αν πετάξετε ένα αληθινό δέντρο και καταλήξει στη χωματερή, βιοδιασπάται σε αντίθεση με το τεχνητό, αλλά κατά τη διάρκεια της βιοδιάσπασης του απελευθερώνει μεθάνιο που είναι 25 φορές πιο δυνατό σαν αέριο του θερμοποιού από το διοξίδιο του άνθρακα. Και υπολογίζεται γενικά ότι στην περίπτωση που το έλατο καταλήξει στη χωματερή, απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα περίπου 14 με 16 κιλά αερίων του θερμοκηπίου. Στην περίπτωση λοιπόν που προτιμάτε
πάτε να αγοράσετε ένα αληθινό δέντρο, σιγουρευτείτε ότι προέρχεται από ελληνικό έδαφος και ότι θα μπορείτε με κάποιον τρόπο να το χρησιμοποιήσετε αφού περάσει η εορταστική περίοδος. Από την άλλη, το τεχνητό δέντρο είναι κατασκευασμένο από πλαστικό, aka PVC. Δεν είναι βιοδιασπόμενο και ανακυκλώνεται πάρα πολύ δύσκολα και κατά 90% είναι κατασκευασμένο στην Κίνα. Δηλαδή, τα δέντρα που φτάνουν σε εμάς εδώ είναι κατασκευασμένα στην Κίνα, που σημαίνει ότι μέσα στο οικολογικό αποτύπωμα προστίθεται και όλη η μεταφορά του δέντρου. Υπολογίζεται λοιπόν ότι το οικολογικό αποτύπωμα είναι γύρω στα 40 κιλά αερίων του θερμοκηπίου. Το αποτύπωμά του είναι τόσο μεγάλο λόγω της διαδικασίας που χρειάζεται για να γίνει το πετρέλαιο PVC, δηλαδή κατά την πρώτη φάση της παραγωγής. Κάτι που επίσης πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ άμα αγοράσετε ένα τεχνητό δέντρο, αν έχετε παιδιά ή ζωάκια, είναι να είναι κατασκευασμένο από βραδιφλεγή υλικά, που σημαίνει ότι δεν θα πιάσει φωτιά πάρα πολύ γρήγορα. Και τέλος, έρευνες λένε ότι ένα πλαστικό δέντρο χρειάζεται περίπου 20 χρόνια χρήσης για να αντιστοιχεί στο οικολογικό υποτύπωμα ενός αληθινού δέντρου. Εμένα το δικό μου, για παράδειγμα, είναι 15 ετών και οπότε χρειαζόμαστε περίπου μια δεκαετία ακόμα τουλάχιστον. Και αυτό είναι μια χαρά. Προσωπικά, εγώ δεν θέλω να αγοράζω δέντρο κάθε χρόνο. Δεν μπορώ να το σκέφτομαι αυτό το πράγμα, να έχω ένα επιπλέον άγχος. Είχαμε επιλέξει με την οικογένειά μου ένα δέντρο το οποίο είχε φυσικές λεπτομέρειες και πραγματικά επενδύσαμε σε αυτό και μ' αρέσει ακόμα, το απολαμβάνω ακόμα. Το έχω συνδέσει πάρα πολύ με τα Χριστούγεννα. Μια άλλη πολύ χαρακτηριστική απάντηση που πήρα από εσάς, και δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι, τόσο πολύ, είναι ότι μου είπατε ότι κουραστήκατε πια να βλέπετε αυτά τα ζιβάγκα και αυτά τα ρούχα τα οποία είναι απόλυτα χριστουγεννιάτικα, έχουν πάνω ταράνδους, χιονάνθρωπο, έλατο, δέντρο, καμπανάκια, τα πάντα όλα. Και πραγματικά νόμιζα ότι τα αγαπάνε οι περισσότεροι άνθρωποι αυτά και ότι ακόμα κι αν είναι να τα φορέσουν 2-3 φορές τα Χριστούγεννα, τα θέλουν, δηλαδή τα θέλουν στην τουλάπα τους. Αλλά είναι πραγματικά ωφέλιμο να έχουμε κάτι το οποίο θα το φορέσουμε 2 φορές. Και σε αυτό το σημείο φτάνω γενικά στα χριστουγεννιάτικα ρούχα, με τις πουλιές, με τα πούπουλα, με τα βελούδινα, τα σατέν, τα γυαλιστερά χρυσά και ασημένια, τα κόκκινα και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Που ναι, και εγώ έχω φορέσει, ναι, και εγώ έχω αγοράσει φόρεμα για να το φορέσω μία φορά σε μία ρεβεγιόν και από τότε δεν ήθελα να το ξαναδώ. Αλλά έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν αξίζει να έχω γιορτινά ρούχα. Δεν αξίζει γενικά εγώ προσωπικά να έχω νυχτερινά ρούχα, γιατί εν τέλει καταλήγω να φοράω κάτι πολύ safe και πραγματικά μένουν αυτά τα πράγματα στην τουλάπα μου και δεν αξιοποιούνται καθόλου. Οπότε ό,τι είχα το χαρίσει σε φίλους. Και αυτό που κάνω εναλλακτικά είναι να δανείζομαι κάτι από μια φίλη μου και να της το επιστρέφω μόλις τελειώσει η εορταστική περίοδος. Ουσιαστικά είναι το φορέσω τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, ή να παίζω με το μακιγιάζ. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το total black outfit και μετά βάζω χρυσές λεπτομέρειες του μακιγιάζ μου, φοράω χρυσά σκουλαρίκια και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε βραδινή και νυχτερινή περίσταση και πραγματικά βολεύει πάρα πολύ. Γιατί δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι τι θα βάλεις, να τρέξεις τα μαγαζιά να βρεις αυτό το ιδανικό που σκέφτεσαι ότι θέλεις να βρεις. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ψωνίζουμε από δεύτερο χέρι, είναι πολύ δύσκολο να πας στο μαγαζί και να βρεις εκείνη τη δεδομένη στιγμή αυτό ακριβώς που ψάχνεις. Θέλει λίγο παραπάνω αναζήτηση. Και με χαροποίησαν πολύ και οι απαντήσεις που μου δώσατε στο Instagram ότι δεν θα αγοράσετε καινούργια ρούχα αυτή την εορταστική περίοδο, που ουσιαστικά ξεκίνησε από το αμερικανικό Thanksgiving, το Black Friday, το Cyber Monday, μετά όλη τη χριστουγεννιάτικη και πρωτοχρονιάτικη περίοδο και θα διαρκέσει μέχρι και το Φλεβάρι. Είναι μια τεράστια περίοδος εκπτώσεων, την οποία βασίζονται τα καταστήματα και ειδικά τα καταστήματα γρήγορης μόδας με τις εξωφρενικές εκπτώσεις που κάνουν, και αξίζει πολύ να αναρωτηθούμε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι αν μια εταιρεία κάνει έκπτωση 60-70%, πώς γίνεται να έχει ακόμα κέρδος αν τα πράγματά της είναι φτιαγμένα υπό ηθικές συνθήκες. Θα σας φέρω μόνο ένα παράδειγμα εδώ. Το Γενάρη του 2017, η H&M, για να προμοτάρει ένα από τα footer της, ανέβασε μία διαφήμιση, ένα preview ουσιαστικά στο site της, στο οποίο μοντέλο ήταν ένα αφροαμερικανό παιδάκι. Το footer έγραφε «The coolest monkey in the jungle» και με αυτό έγινε τεράστιος χαμός, επειδή προφανώς το να επιλέξει ένα αφροαμερικανό μοντέλο για να διαφημίσεις κάτι που ουσιαστικά σαν λόγο περιέχει τις μαϊμούδες και τη ζούγκλα, είναι ρατσιστικό. Από όποια πλευρά και αν το δεις, είναι έτσι. Οπότε και οι πωλήσεις της H&M έπεσαν πάρα πολύ. Η H&M προσπάθησε να διατηρήσει ψηλά τα ποσοστά, χαμηλώντας απίστευτα πολύ τις τιμές τέλος του ίδιου μήνα. Εκείνο το Γενάρη η H&M είχε απόλυτα ρούχα αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ και η μετοχή της έπεσε 35% και ο τζίρος της εταιρείας παρέμεινε χαμηλός μέχρι που έφτασε η εορταστική περίοδος, όπου οι πωλήσεις ανέβηκαν τόσο
τόσο γρήγορα και απότομα λόγω των εκπτώσεων, που η εταιρεία τελικά κατέληξε να κερδίζει 4% σε πωλήσεις σε σχέση με το 2016. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα εξαρτώνται από εμάς και μπορούμε να ασκήσουμε μια πολύ άμεση επίδραση με την κατανοητική μας ψήφο, και δεν είναι καθόλου κακό να θέλουμε να αγοράσουμε κάτι και να κάνουμε δώρα στους φίλους μας, στους συγγενείς μας κτλ. Αλλά μπορούμε να επιλέξουμε σε αυτή την περίπτωση κάτι μεταχειρισμένο. Μπορούμε να αγοράσουμε μεταχειρισμένα ρούχα, παπούτσια, τσάντες, ζώνες, τα πάντα από καταστήματα φυσικά, όπως καταστήματα στην περιοχή που ζούμε, vintage καταστήματα με πιο εκλεκτά πράγματα, καθώς και αν μένουμε σε περιοχές πιο απομακρυσμένες, όπως χωριά και νησιά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή Tipo, για την οποία με έχετε ρωτήσει δεκάδες φορές, οπότε θα κάνω ένα πολύ μικρό brief. Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί ως εξής. Ουσιαστικά ανεβάζετε τα δικά σας πράγματα, τα οποία θέλετε για κάποιο λόγο να πουλήσετε, και τιμολογείτε εσείς με βάση το πόσο πιστεύετε ότι αξίζουν, την προηγούμενη τιμή τους, την κατάστασή τους. Είναι πολύ σημαντικό να γράφετε πραγματικά και ειλικρινά πόσο καλή είναι η κατάσταση ή όχι. Αν έχουν κάποια τρύπα ή κάποιο ελάττωμα, κάποιο κουμπί λείπει, οτιδήποτε, να το γράφετε, γιατί είναι άδικο κάποιος που δεν θα σας έχει στείλει μήνυμα πιο πριν να το αγοράσει. Και ουσιαστικά επιλέγετε τον τρόπο που θα ταχυδρομήσετε εσείς. Υπάρχει, ας πούμε, σε κάθε ταχυδρομείο ένας κατάλογος στο site τους για να δείτε τις τιμές με βάση τα κιλά. Είναι βοηθητικό να έχετε και μία ζυγαριά στο σπίτι για να μπορείτε να δείτε πόσο περίπου ζυγεί σε ένα ρούχο, για να μπορείτε να προσαρμόσετε και το κόστος των μεταφορικών ανάλογα με αυτό. Είναι σημαντικό να έχετε PayPal, γιατί αλλιώς δεν μπορείτε να κάνετε συναλλαγές. Με το που γίνει η αγορά, τα χρήματα περνάνε κατευθείαν στην PayPal σας και έπειτα εσείς πρέπει να ταχυδρομήσετε το ρούχο μέσα σε μία εβδομάδα περίπου. Αυτό είναι πάνω κάτω, λειτουργεί πάρα πολύ απλά το Tipo και είναι πολύ εύκολο στη χρήση, γιατί μπορεί πραγματικά να δώσετε μια νέα ζωή σε κάποιο ρούχο που δεν φοράτε πια και να καταλήξει στην δουλάπα κάποιου άλλου και εκείνος να το αξιοποιήσει και να το φορέσει πραγματικά. Φυσικά μια καλή ιδέα πέρα από το να αγοράσουμε πράγματα είναι να χαρίσουμε στους φίλους, στους συγγενείς μας και στους αγαπημένους μας μια εμπειρία που ξέρουμε ότι τους αρέσει και ξέρουμε ότι θα την απολαύσουν. Για παράδειγμα, εγώ όταν έκανα ραδιόφωνο, πάρα πολλοί φίλοι μου στα γενέθλιά μου χαρίζανε εισιτήρια για συναυλίες. Και τέλος, κάτι που αναφέρατε κάποιοι και χάρηκα πολύ γι' αυτό, είναι ότι πολλές εταιρείες καλλιτικών βγάζουν τα Χριστούγεννα κάποια χριστουγεννιάτικη παλέτα σκιών, κάποια καινούρια gloss, κάποια καινούρια lipsticks, κραγιόν ή οτιδήποτε. Και αυτό θα μου πείτε, OK, είναι αρκετά αναμενόμενο. Άμα θέλω εγώ να πάρω μια χειμωνιάτικη παλέτα σκιών, γιατί να μην την πάρω τα Χριστούγεννα, που θα έχει και έκπτωση και θα είναι και καινούρια. Ωστόσο, υπάρχει ένα υλικό μέσα στα καλλιτικά μας και είναι αυτό που τους προσφέρει ουσιαστικά τη λάμψη. Ξέρω ότι είναι Χριστούγεννα και δεν θέλω να συναχωρήσω πάρα πολύ, γι' αυτό θα κάνω όσο πιο συνοπτική την αναφορά μπορώ. Αλλά το Maika προέρχεται από ορυχεία στην Ινδία, στα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις εργάζονται παιδιά. Υπολογίζεται ότι 20.000 παιδιά σε πόλεις όπως η Γιακάν και η Μπιχάρ εργάζονται σε παράνομα ορυχεία από ηλικία 4 και 5 ετών. Προτιμώνται λόγω του μικρού τους αναστήματος και λόγω του ότι τα περισσότερα ορυχεία είναι παράνομα και άρα δεν πρέπει να είναι ορατά στο μάτι και επομένως είναι μικρά για να εργάζονται και να μπαίνουν σε αυτά τα ορυχεία. Οι οικογένειες στέλνουν τα παιδιά τους να δουλεύουν στα ορυχεία γιατί στις αγροτικές περιοχές όπου ζουν αποτελεί μία από τις λίγες πηγές εσόδου που μπορεί να έχουν. Τα παιδιά, αφού έχουν μπει στο ορυχείο και έχουν συλλέξει τη Maika, καλούνται να ξεδιαλέξουν μετά τη Maika από τα άλλα πετρώματα κομμάτι-κομμάτι με τα χέρια τους, κάτι που μπορεί να πάρει πάρα πολλές ώρες. Δουλεύουν κάθε μέρα και πληρώνονται περίπου 25 λεπτά την ημέρα. Σε πολλές περιπτώσεις, τα παιδιά εγκλωβίζονται μέσα στα ορυχεία καθώς τα συντρίμμια πέφτουν πάνω τους και χάνονται μέσα στα ορυχεία. Όταν αργότερα η Maika φτάνει στους dealers, οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι είναι αδύνατο να εμπλέκεται παιδική εργασία στα αλυσίδα παραγωγής και έπειτα από τους dealers αγοράζουν τη Maika εκπρόσωποι εταιριών όπως η L'Oréal, η Estée Lauder και η Rimmel και πολλές άλλες εταιρείες καλλιτικών, ενώ τα ίχνη της παιδικής δουλείας έχουν προφανώς χαθεί από την αλυσίδα παραγωγή. Και πραγματικά, όταν είδα αυτό το βιντεάκι από αυτή την undercover αποστολή, το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάω να κοιτάξω όλα τα καλλιτικά που είχα μέχρι τότε και αν αυτά έχουν Maika. Και τα περισσότερα είχαν Maika. Το καλό της υπόθεσης όμως είναι ότι η Maika πλέον παράγεται εργαστηριακά και μάλιστα το αποτέλεσμα της τεχνητής Maika είναι ακόμα καλύτερο από της πραγματικής. Οπότε μπορείτε αυτά τα Χριστούγεννα να αναστήσετε καλλιτικά από πιο ηθικές εταιρείες, είτε να χρησιμοποιήσετε αυτά που ήδη έχετε. Και αυτά είναι τα πράγματα που δεν θα αγοράσω προσωπικά αυτή τη χριστουγεννιάτικη σεζόν. Κάτι που ξέχασα να πω είναι ότι την ιδέα για το anti-haul την έχω πάρει από τη Shelby, η οποία ουσιαστικά κάνει σχεδόν αποκλειστικά βίντεο για το τι να μην αγοράσετε και με τι μπορείτε να το εγκαταστήσετε αυτό. Και είναι πάρα πολύ βοηθητικά. Λέγεται Shelby's List στο YouTube και πραγματικά αξίζει πολύ να την κοιτάξετε. Ελπίζω και με το επόμενο βίντεο που είναι ουσιαστικά
ουσιαστικά οδηγός για το τι δώρα μπορείτε να κάνετε στους φίλους σας και τους συγγενείς σας, καθώς και πώς να τα συσκευάσετε, να γίνει έτσι ένας ολοκληρωμένος χριστουγεννιάτικος οδηγός. Φυσικά, η μετάβαση σε έναν λίγο πιο συνειδητό τρόπο ζωής δεν είναι πάντοτε από τη μία μέρα στην άλλη, και εννοείται πως μπορεί αυτά τα Χριστούγεννα έχετε ήδη βάλει κάτι στο μάτι, το οποίο να συνειδητοποιήσετε τώρα ότι υπάρχει μια λίγο καλύτερη εναλλακτική εκεί έξω. Αλλά είναι απόλυτα κατανοητό αυτό, και εννοείται πως το θέμα είναι οτιδήποτε αλλαγή να υιοθετούμε, να την απολαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι πρώτα-πρώτα, και όχι να γίνεται καταναγκαστικά και απότομα. Αυτά είχα να πω για σήμερα. Αν σας αρέσει το περιεχόμενό μου, κάντε like και subscribe, και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά!